Εύελιν, ξεκινάμε με σένα. Γεια σου, Νικολίνα. Γεια. Να το φέρνει και μπροστά. Αυτό είναι ένα μπαλούν. Και αυτή είναι μια χαρούμενη Νικόλ μέσα σε αυτό το μπαλούν, το οποίο θα έπρεπε να βλέπω σε όλα τα μπαλούν φορέματα, γιατί είναι ένα χαρούμενο ρούχο. Μου αρέσει πάρα πολύ η τσάντα σου και για εκεί που πηγαίνεις και γενικά. Μου αρέσει που επέλεξες κάτι παστέλ, άσχετο με την υπόλοιπη εικόνα. Αυτό που έβαλες στο λαιμό με εντυπωσιάζει πολύ. Αυτό που έβαλες στα πόδια σου καθόλου. Ναι. Καθόλου. Με μπερδεύει τόσο πολύ, μου τραβάει τόσο πολύ την προσοχή από τους υπέροχους πιόγκους που έχουν τα παπούτσια σου και θα μπορούσες να μείνεις μόνο σε αυτό. Γιατί επέλεξες να βάλεις και αυτό? Έβαλα και αυτό γιατί είχε αυτές τις γραμμές λίγο, τα κενά. Μ' άρεσε, του έδινε ένα λίγο πιο edgy Japanese vibe. Νιώθω ότι κάπως σαν να κάνουν κάτι περίεργο στα πόδια σου. Δεν τα βλέπω έτσι όμορφα, ψηλά και μακριά. Μήπως δεν έχει καλά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί. Θεωρώ ότι δεν τα ψηλώνουν τα πόδια σου, τα κατεβάζουν. Οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει πάρα πολύ η προσπάθεια που έχεις κάνει σήμερα. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο και μου αρέσει και η ιδέα εκεί που πηγαίνεις. Τρία. Ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο. Λάκη. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα look έψαξα και βρήκα και ένα δικό μου, το βρήκα, θα σας το δείξω μετά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μπαλούν που είναι sartorial, τα βρίσκεται σε κάποιους Κορεάτες και κάποιους Ιαπωνέζους και τα λοιπά. Είναι ωραίο. Αυτό το neck piece μ' αρέσει πάρα πολύ, όμως δεν ξέρω, θα ήθελα να έχει ένα πιο ιδιαίτερο πράγμα. Όχι, είναι υπέροχο έτσι, μια χαρά. Θα ήθελα να έχει ένα υπέροχο τεράστιο, ένα μονής, έτσι κόσμημα στο λαιμό, μαύρο, έντονο, μεγάλο. Γιατί τα μαλλιά είναι μαζεμένα, οπότε προσφέρεται να βάλεις ένα μεγάλο, ναι, κόσμημα. Αλλά και έτσι είναι άρτιο, έτσι είναι υπέροχο. Τέσσερα. Ευχαριστώ. Στέλιο. Ναι, λοιπόν, αυτό το φορούμα τι είναι? Είναι από βεστιάριο. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σου πάει πάρα πολύ και μπράβο που το βρήκες. Τώρα, για έγινε λίγο στο πλάι να δω τα πόδια σου. Αυτό το κολλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα παπούτσια δεν ταιριάζουν πάρα πολύ, ενώ θα μπορούσαν να ταιριάζουν. Με το κολλάν ήθελε κάτι λίγο πιο έξτρα, φαίνονται λίγο μίζερα και στο χαλάει λίγο εκεί από κάτω. Τώρα, αυτό το κολλάρο είναι υπέροχο και νομίζω ότι αυτές οι τούφες το αδικούνε. Θα ήθελα εγώ να λείπουνε. Και ίσως να είχε και κάτι ακόμη κάτω από το κολάρο. Ίσως άλλο ένα κολάρο. Πάτς, για να περνάει το αυγενικό. Ναι, το βάζεις αυτό και τελειώνεις. Πάνω στα γάντια θα ήθελα να δω δαχτυλίδια. Και θα προτιμούσα το τσαντάκι αυτό να μην υπήρχε σε αυτό το look. Και να, αλλά το μαγκότσι. Και να κρατούσες ένα μικρό τσαντάκι μαύρο λουστρίνι, να έχεις αυτό το μπρελοκάκι πάνω μια χαρά και να είναι πολύ μικρό τσαντάκι σε μεγάλη αντίθεση που θα είχε με τα παπούτσια αν είχαν ένα πολύ μεγάλο στοιχείο που σου είπα πριν. Είναι κάπως κάτι πήγε να γίνει ωραίο, δεν ολοκληρώθηκε. Ήθελε και άλλη δουλειά, όπως σου είπα και χθες. Ναι. Τρία. Ευχαριστώ. Ναι. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η τελική βαθμολογία είναι 13,1. Αλήθεια. Oh, yes. Α, ευχαριστώ πολύ. Θα πάτε πολύ καλά το τελευταίο διάστημα, κορίτσια. Χάρηκα πάρα πολύ από τη βαθμολογία μου σήμερα και από τα σχόλια των κριτών. Τώρα, αυτό που με στεναχώρησε είναι αυτό με την Νατάσα. Δεν μπορώ να καταλάβω την στάση της απέναντί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με έχει στοχοποιήσει έτσι και αλήθεια, θα ήθελα πολύ να μου το εξηγήσει κάποια στιγμή.